Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συναγωνιστές, καλησπέρα σας. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος για συστράτευση, αποδέχτηκα με ιδιαίτερη χαρά την πρόταση που μου έγινε να συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές εκλογές. Προέρχομαι από έναν πολύπαθο εργασιακό χώρο, τα Τσιμέντα Χαλκίδας, του οποίου υπήρξα τα τελευταία 15 χρόνια πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου. Βρισκόμαστε 6 χρόνια έξω από ένα κλειστό εργοστάσιο, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία, ζητώντας να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και να ακυρώσουμε τις απολύσεις που μας επιβλήθηκαν κατά την άποψή μας παράνομα. Όλο αυτό το διάστημα θέλω να βεβαιώσω ότι είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Κομμουνιστικού Κόμματος από την αρχή. Να θυμίσω ότι στελέχη και βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν μαζί μας στο Υπουργείο Εργασίας όταν συζητιόταν το αίτημα της Λαφάρζ να μας απολύσει μαζικά όλους. Στελέχη και βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν μαζί μας στους αγώνες που κάναμε, στα Υπουργεία, στις διαμαρτυρίες, έξω από τα κεντρικά γραφεία της Λαφάρ, στις διαδηλώσεις μας. Στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν μαζί μας σε όποιον αγώνα κάναμε. Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος καταθέσαν ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα το δικό μας. Επίσης, και κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, οι δύο ευρωβουλευτές που έχει σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν οι μόνοι που κάλεσαν και μας φιλοξένησαν εμένα και τον γραμματέα του Σωματείου στην έδρα της Λυκοσυμμαχίας στο Στρασβούργο, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα σε αυτήν την έδρα να καταγγείλουμε την πολυεθνική Λαφάρζ και την κυβέρνηση για τη μεθόδευση που έχει ξεκινήσει για τις ομαδικές απολύσεις. Κάτω από αυτό το πλέγμα των συναισθημάτων και της στήριξης που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήθελα να καλέσω και να τελειώσω με αυτό όλους τους συναδέλφους, τους φίλους, κάθε τίμιο εργαζόμενο να αναλογιστεί τι έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα το προηγούμενο διάστημα που βρέθηκε σε όλους τους αγώνες που έκανε η εργατική τάξη, βρέθηκε στους δρόμους, έδωσε δύναμη με τη στήριξη, έδωσε συμπαράσταση. Οφείλουμε λοιπόν να δώσουμε κι εμείς ανταποδοτικά το ίδιο. Να στηρίξουμε λοιπόν τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος και στις εκλογές που έρχονται και στις εθνικές εκλογές όταν θα έρθουν, γιατί έχω την πεποίθηση ότι στηρίζοντας αυτό το κόμμα, στηρίζοντας αυτά τα ψηφοδέλτια, θα δυναμώσει και η φωνή του λαού μας, θα δυναμώσει και η φωνή του εργαζόμενου. Σας χαιρετώ και με την νίκη.